Δημήτρη, ένα κακό αποτέλεσμα την προηγούμενη αγωνιστική για το Περιστέρι. Και μάλιστα έκπληξη, αν θεωρήσουμε ότι ήταν ένα παιχνίδι που η νίκη ήταν εντός προγράμματος. Πώς είναι πλέον η ψυχολογία μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα και με ένα εντός έδρας παιχνίδι να έρχεται? Ισχύει, ήταν πολύ κακό το αποτέλεσμα. Κακή ήττα. Δεν προσεγγίσαμε καθόλου καλά το μάτς. Δεν είναι δικαιολογία, αλλά για μας είναι πολύτιμος που χάσαμε το μάτζαρι νωρίς. Εντάξει, είδαμε στο βίντεο μέσα τα λάθη μας και συνεχίζουμε τώρα αναγκαστικά, δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτή την ήττα. Έχουμε επόμενο παιχνίδι, είναι ακόμα πολύ νωρίς και πρέπει να την ξεπεράσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και να μάθουμε από αυτό. Και ο coach αλλά και τα νούμερα δείχνουν ότι το Περιστέρι μέχρι τώρα ήταν από τις καλύτερες άμυνες του πρωταθλήματος, αν όχι καλύτερη. Ο coach σε κάθε του δήλωση έχει πει ότι θέλει να δώσει μεγάλη βαρύτητα στην άμυνα. Ωστόσο, αυτό στο προηγούμενο μάτς δεν βγήκε. Θεωρείς ότι ήταν αυτό η ανορθογραφία του παιχνιδιού του Περιστερίου και ήρθε αυτή η ήττα? Εγώ θεωρώ ότι είμαστε ομάδα αμυντικογενής, παίζουμε δηλαδή καλή άμυνα. Σε αυτό το παιχνίδι, αυτό που σου είπα πριν, δεν προσεγγίσαμε σωστά μερικά πράγματα. Βρήκαν αυτή η ψυχολογία. Έχουν και παίχτες οι οποίοι, από ό,τι αποδείχθηκε, είναι πολύ καλοί σουτέρ και σκόρερ. Τους αφήσαμε κι εμείς δυστυχώς και γι' αυτό πήγε τόσο ψηλά το παιχνίδι. Τώρα ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με το φιλαθλητικό εδώ μέσα. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία που πρέπει να προσέξει πλέον το Περιστέρι, να τα έχει διορθώσει σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι και να επιστρέψει στις νίκες, γιατί πλέον κυνηγάει στη βαθμολογία, δεν είναι πρώτος? Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία, από ό,τι μας είπε και ο coach, τώρα έχει 4 συνεχόμενες νίκες, έχει καλή ψυχολογία. Έχει, εκτός από 1-2 έμπειρα παιδιά, όλοι οι άλλοι είναι νεαροί, πολύ αθλητικοί, στηρίζουν ένα παιχνίδι πολύ ελεύθερο, με πολλά shoot, ευθυνιασμό, transition. Εμείς πρέπει να είμαστε πολύ σκληροί, να μην τους δώσουμε το ελεύθερο παιχνίδι αυτό, να τους πάμε στο δικό μας ρυθμό και πρέπει φυσικά να κερδίσουμε για να επιστρέψουμε πάλι στις νίκες, γιατί μετά έχουμε και ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι εκτός και καταλαβαίνεις. Θεωρείστε ως ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί της κατηγορίας. Θεωρείς ότι αυτό τόσο σας γεμίζει άγχος, αλλά και παράλληλα οι αντίπαλοι θέλουν να αποδείξουν περισσότερα πράγματα απέναντι σας? Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Εκτός ότι είμαστε μια ομάδα που μόνο και που φορά στη φανέλα υπάρχει πίεση, γιατί είσαι Περιστέρι, γιατί έχει κόσμο η ομάδα, υπάρχει απέτηση. Επίσης είμαστε μια ομάδα που δεν μας λείπει τίποτα. Έχουμε ψηλό budget σχέση με άλλες ομάδες. Έχουμε όλοι στόχο την άνοδο, μην κρυβόμαστε. Αυτό βέβαια, εντάξει, πρέπει να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε. Ο κόσμος ήταν και στο παιχνίδι του Κρόνου, στον Άγιο Δημήτρη. Θα είναι φυσικά και στο επόμενο εντός έδρας εδώ πέρα. Κάποιο μήνυμα στον κόσμο που, όπως να είναι, έχει στεναχωρηθεί, θα το πω έτσι, ποιος θα μεταβαθεί. Εμείς σαν ομάδα είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε τέτοιο κόσμο και μέσα και έξω. Λογικό είναι να τον έχουμε δυσαρεστήσει, έχει πολλές απαιτήσεις και αυτός από εμάς. Τον έχουμε δυσαρεστήσει από την περσινή χρονιά πάρα πολύ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς πραγματικά δουλεύουμε κάθε μέρα. Θέλουμε πάρα πολύ να πετύχουμε φέτος, να ανέβουμε. Πρώτα απ' όλα και για εμάς που κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια, που έχουμε κάνει θυσίες, καθημερινά κάνουμε θυσίες. Και πάνω απ' όλα και για τον κόσμο φυσικά, που είναι, όπως είπα και πριν, είναι πλεονέκτημα για εμάς να έχεις μια τέτοια παρουσία σε όλα τα γήπεδα, μέσα έξω, σαν να παίζεις την έδρα σου. Εγώ το μόνο που έχω να τους πω είναι ότι πραγματικά προσπαθούμε, ότι και εμείς, αν αυτοί στεναχωρηθήκαμε, εμείς στεναχωρηθήκαμε περισσότερο για την ήττα. Η πίεση είναι πολύ μεγάλη για εμάς. Προσπαθούμε με την προπόνηση και μεταξύ μας να καταφέρουμε το Μάιο να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.